Δάσκαλη πιάνο, εάν έχετε έναν μουσικά ταλαντούχο μαθητή, ειδικά σε μικρή ηλικία, που βασίζεται περισσότερο στα αυτή του, γιατί έτσι έχει συνηθίσει, έχει δυνατό αυτή και ακουστικές ικανότητες, και έτσι αρνείται ή απλά δυσκολεύεται να δει τις νότες, οπότε υπάρχει αυτό το κενό ανάμεσα στο ότι οι ικανότητες του να ακούει και να αντιλαμβάνεται τον ήχο, την τονικότητα, την αρμονία είναι εδώ ψηλά, ενώ το να διαβάζει τις νότες επειδή είναι αρχάριος και επειδή έχει τόσο καλή, τόσο καλό μουσικό αυτή, το να διαβάζει τις νότες σίγουρα δεν είναι προτεραιότητα, έχει αντίσταση σε αυτό. Δεν έχει καν τη συνήθεια να σηκώνει το κεφάλι να κοιτάει τις νότες. Έχω έναν τέτοιο μαθητή, είναι 6 χρονών, τον έχω περίπου 2 χρόνια και έχει πραγματικά φοβερό ταλέντο, ακόμα και αρμονίες βρίσκει με τα αυτή. Οπότε δυσκολεύεται, ενώ είναι έντιμος και προσπαθεί να μάθει να κοιτάει τις νότες. Κάποια στιγμή μου το είπε μάλιστα σε ένα μάθημα: «Κυρία, απλά κοιτάω τις νότες», γιατί του λέω: «Σήκωσε το κεφάλι, συνέχισε να κοιτάς, Μιχάλη, μπροστά». Μου το εκμυστηρεύτηκε ότι κάνω πως κοιτάω τις νότες, απλά έχω σηκώσει το κεφάλι, αλλά δεν τις διαβάζω, γιατί έχει συνηθίσει με τα αυτάκι να μαζεύει και να βάζει τα δάχτυλα στις σωστές νότες. Οπότε κάναμε το εξής. Τον έβαλα να κάνει τη δουλειά μου. Του έδωσα το μολυβάκι και έτσι όπως είχε να διαβάσει μία φράση, τον έβαλα με τα αριστερό χέρι να κάνει τον δάσκαλο, όχι απλά να κοιτάει τις νότες με το κεφάλι και μέσα να προσπαθεί πάλι με τα αυτή να βγάλει τις μελωδίες, απλά το κεφάλι είναι μπροστά. Όχι, με το μολύβι να παρακολουθεί. Νότα προς νότα, αυτό που παίζει το δεξί χέρι, μέτρο προς μέτρο, μέτρημα προς μέτρημα. Το βγάλαμε σε βιντεάκι και ακολουθεί το παράδειγμα για να το δείτε κι εσείς. Έτσι και αποκτάει τη συνήθεια να κοιτάζει και υποσυνείδητα αρχίζει σιγά σιγά το μυαλό του να αντιλαμβάνεται αυτά τα μικρά σύμβολα που βλέπει πάνω στο πεντάγραμμο, σιγά σιγά θα αρχίσει να τα τοποθετεί μέσα στο κεφάλι του σε ποιες νότες αντιστοιχούν στο πιάνο. Παρακολουθήστε αυτό το παράδειγμα και ξεκουραστείτε παρεπιπτόντως εσείς σαν δάσκαλοι και βάλτε τον μαθητή να κάνει και τον δάσκαλο.